Όταν ήρθε η ώρα του απολογισμού, όλοι λυγίσαμε. Τα δέντρα θα ξαναφυτρώσουν, τα σπίτια θα ξαναχτιστούν, οι ακρογιαλιές θα ξαναγεμίσουν παιδικές φωνές, όμως αυτοί που χάθηκαν δεν θα ξανάρθουν κοντά μας. Οφείλουμε να τους θυμόμαστε, οφείλουμε να βρούμε τρόπους για να μην ξαναζήσουμε μια τέτοια τραγωδία. Και οφείλουμε να το κάνουμε πράξη, γιατί μόνο τότε η πολιτική συγγνώμη θα έχει αντίκρισμα. Γιατί ακόμη και όταν σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας και όταν ο τραγικός χαμός τους πάψει να τροφοδοτεί κραυγαλαία πρωτοσέλιδα, δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε. Ακόμη και τότε ο ανθρώπινος πόνος δεν θα έχει γιάνει. Η συνείδησή μου επέβαλε από την πρώτη στιγμή να καταθέσω στον Πρωθυπουργό την παραίτησή μου. Ήταν το αυτονόητο και το ελάχιστο. Και ας δήλωνα κατ' επανάληψη ότι όλα αυτά τα σχεδόν 3 χρόνια, ότι δεν είμαι βιδωμένος με την καρέκλα μου. Κάποιοι δεν με πίστευαν. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει, να κάνει τομές, να συγκρουστεί με συμφέροντα. Όσο και αν κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι αποπροσανατολιστικό στην παρούσα φάση. Νομίζω όσοι το ισχυρίζονται κάτι τέτοιο θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Ιδιαίτερα λίγες μέρες μετά την απώλεια της ζωής τόσων συνανθρώπων μας. Σε πολλές περιπτώσεις, υποδομές αυτής της χώρας επιβάλλουν έναν επανασχεδιασμό της πολιτικής μας, ζητήματα της πολιτικής προστασίας, την ισχυροποίηση αυτού του πόλου με πόρους, αρμοδιότητες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις οι οποίες όχι μόνο στην χώρα μας θα μας φέρουν αντιμέτωπους με ακραία καιρικά φαινόμενα